Αρνός. Άσκηση 3. Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα των συναντήσεων F με τύπο. 1, 2, 3. Άλλη μία συνάντηση, άλλη μία άσκηση, η οποία μου λέει να βρω τα τοπικά ακρότατα. Να κάνω δηλαδή μελέτη συνάντησης. Εναλλακτική διατύπωση, να μου πει να βρείτε πότε μεγιστοποιείται και πότε ελαχιστοποιείται αυτή η συνάντηση, δηλαδή για ποιες τιμές του χ. Πάμε να λύσουμε την πρώτη. F του χ ίσον χ επί ελέν χ. Το πεδίο ορισμού. Εδώ βλέπω λογάριθμο. Αυτό που είναι μέσα στο λογάριθμο πρέπει πάντα να είναι θετικό για να έχει συνάντηση F νόημα. Ας το λύσουμε και με τα δύο κριτήρια. Πάμε λίγο στο πρώτο κριτήριο, έτσι. Πρώτο κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο παραγόγου, ή μάλλον, για να μιλάμε και ακριβώς, είναι το κριτήριο της πρώτης παραγόγου, έτσι. Το κριτήριο της πρώτης παραγόγου, τι σου λέει. Σου επιτρέπει να βρεις και μονοτονία και ακρότατα αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, πώς. Βήμα πρώτο. Λύσε την εξίσωση εφτόνος του χ ίσον με το 0. Οπότε λες εσύ μισό λεπτό να βρω αυτή την εφτόνος του χ πόσο είναι. Ποια είναι η παράγωγος του χ επί ελέν χ. Εδώ πρέπει να θυμηθώ τον τύπο για να παραγωγίζω ένα γινόμενο όταν και οι δύο ποσότητες εξαρτούνται από το χ. Ο τύπος ποιος είναι. Παραγωγίζω την πρώτη χ τόνος. Επί την άλλη απείραχτη. Συν. Την πρώτη απείραχτη, επί τη δεύτερη παραγωγισμένη. Ελέγχει τόνος. Η παράγωγος του χ από βασικές συνάντησεις, πόσο ξέρουμε ότι είναι από τυπολόγιο. 1. Ενώ η παράγωγος του ελέγχει από βασικές συνάντησεις είναι 1 προς χ. Άρα εδώ τι μου κάνει. Μου κάνει 1 επί ελέγχει, δηλαδή ελέγχει, συν χ επί 1 δια χ. Φυσικά, χ δια χ μου κάνει 1, έτσι. Άρα τελικά έχουμε ότι η πρώτη παράγωγος είναι ελέν χ και 1. Οπότε εμείς τι θέλουμε, να λύσουμε αυτή την εξίσωση, να λύσουμε δηλαδή την εξίσωση ελέν χ και 1 ίσο με το 0. Δηλαδή την εξίσωση ελέν χ ίσον μείον 1. Δύσκολη εξίσωση γιατί το χ είναι κρυμμένο μέσα σε ελέν. Για να ξεφορτωθώ το ελέν, παιδιά, μία σημαντική τεχνική είναι να υψώνω και τα δύο μέλη σε δύναμη με βάση το ε. Δηλαδή τι λέω. Ε στην ελέν χ ίσον ε στη μείον 1. Υψώσαμε δηλαδή και τα δύο σε δύναμη με βάση το ε. Τώρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα από το σχολείο που λέει ότι όταν έχεις ε στην ελέν του κάτι, αυτό σου κάνει το κάτι. Οπότε ε στην ελέν χ μου κάνει απλά το χ. Άρα το χ είναι ίσο με ε στη μείον 1. Δηλαδή, το ε στη μείον 1 δεν μπορούμε να το γράψουμε από ιδιότητες δυνάμεων 1 δια ε στην πρώτη. Γιατί έχουμε πει όταν έχουμε έναν αρνητικό εκθέτη και θέλουμε να τον κάνουμε θετικό, απλά αντιστρέφουμε το κλάσμα. Αντί για ε, έχουμε 1 δια ε. 1 δια ε στην πρώτη, επομένως. Θυμίζω και εδώ πάνω την ιδιότητα που υπήρχε αντίστοιχα από το σχολείο, το οποίο έλεγε τι πράγμα. Α εις τη μείον ν είναι ίσο με 1 δια α εις τη ν. Οπότε, τελικά, η τιμή του χ είναι 1 δια ε. Η τιμή για την οποία η πρώτη παράγωγος είναι ίση με το 0. Με άλλα λόγια, βρήκαμε 1 τι, 1 όπως το ονομάζουμε, στάσιμο σημείο. Πολύ ωραία. Ένα στάσιμο σημείο. Επομένως, το βήμα 2 είναι ποιο, σύμφωνα με το κριτήριο της πρώτης παραγόγου, να πάμε και να κάνουμε ένα πίνακάκι. Ένα πίνακα μονοτονίας, που στην πρώτη γραμμή θα έχουμε τις τιμές του χ, στη δεύτερη το πρόσημο της παραγόγου εφτόνος του χ και στην τρίτη τη μονοτονία της F του χ. Το χ, τι τιμές μπορεί να πάρει, για να δούμε, από 0 και πάνω, δηλαδή από το 0 μέχρι και το συνάπειρο. Δεν ξεχνάω εδώ ανάμεσα να βάλω τι, αυτό που βρήκα, το στάσιμο σημείο, 1 δια ε. Και αυτό το στάσιμο, επειδή μου μηδενίζει την πρώτη παράγωγο, κατεβάζω μία γραμμή και βάζω εδώ το 0. Ότι δηλαδή η πρώτη παράγωγος μηδενίζεται, αν όπου χ βάλουμε το 1 δια ε. Οπότε, έχουν σχηματιστεί δύο περιοχές, δύο διαστήματα.
από το 0 μέχρι το 1 δια e και από το 1 δια e μέχρι το συνάπειρο. Το e είναι περίπου το 2,7, έτσι. Πώς θα βρούμε το πρόσημο της F-τόνος του χ που πρέπει να μπει εδώ σε κάθε περιοχή. Για πάμε να μιλήσουμε πρώτα για αυτή την περιοχή. Διάλεξε μία τιμή από το 1 δια e και πάνω. Το 2. Αν βάλουμε όπου χ το 2, η πρώτη παράγωγος πόσο θα είναι όταν το χ είναι 2. Η πρώτη παράγωγος βρήκαμε ότι είναι πόσο. Ελέν του χ και 1, έτσι. Ελέν του χ και 1. Δηλαδή, ελέν του 2 και 1. Δεν ξέρουμε πόσο είναι ακριβώς, αλλά αφού αυτό είναι θετικό και αυτό είναι θετικό και προσθέτουμε 2 θετικά, θα είναι κάτι το θετικό, ένα αποτέλεσμα θετικό. Άρα εδώ βάζουμε ένα μεγάλο συν. Στο άλλο τι θέλουμε, από το 0 μέχρι το 1 δια e. 1 δια e, έτσι. Θα πάρουμε τότε το 1 δια e στη Δευτέρα. Εντάξει, όσο μεγαλώνει ο παρανομαστής, τόσο μικραίνει το κλάσμα. Οπότε, αν διαλέξουμε την τιμή 1 δια A στη Δευτέρα, εντάξει, ο παρανομαστής είναι πιο μεγάλος από το E. Οπότε, αυτό εδώ το κλάσμα είναι πιο μικρό από αυτό. Γιατί το εξηγώ αυτό, για να πω ότι η τιμή που διάλεξα όντως ανήκει από το 0 μέχρι το 1 δια A. Η τιμή 1 δια A στη Δευτέρα. Οπότε, πόσο είναι το F-τόνος του 1 δια A στη Δευτέρα. Για να δούμε τον τύπο του F-τόνος. Ελέν χ και 1, έτσι. Οπότε θα είναι ελέν του 1 δια A στη Δευτέρα και 1. Και επειδή το 1 δια A στη Δευτέρα δεν μας αρέσει, αυτό πώς μπορούμε να το γράψουμε. Ελέν του E εις τη μείον 2. Σωστό. Ωραία. Από ιδιότητα δυνάμεων, έτσι. Μα εμείς τι έχουμε πει. Το ελέν του ε εις την κάτι δεν γράφεται σκέτο αυτό το κάτι. Άρα αυτό γράφεται ως μείον 2, τέλος, και 1, δηλαδή μείον 1. Άρα μας βγήκε κάτι το αρνητικό. Βάζουμε εδώ επομένως ένα μεγάλο πλήν. Οπότε, από το 0 μέχρι το 1 δια ε, η πρώτη παράγωση είναι αρνητική, άρα η συνάτηση μου είναι φθήνουσα. Και στο άλλο διάστημα που η παράγωση είναι θετική, η συνάτηση μου είναι αύξουσα. Άρα εδώ που αλλάζει μονοτονία, πού αλλάζει μονοτονία εδώ. Όταν το χ είναι 1 δια ε. Αυτή εδώ, αυτή η τιμή του χ είναι θέση τοπικού, τι τοπικού, ελαχίστου, έτσι. Γιατί αν παρατηρήσουμε εδώ το σχηματάκι μας, εδώ αυτό που έχουμε κάνει, η συνάντηση μου πέφτει, φτάνει στο κατώτερο σημείο, στην ελάχιστη τιμή της και μετά ξανανεβαίνει. Άρα, τι απαντάω, ότι για χ ίσον με 1 δια ε, η συνάντηση F τι κάνει, ελαχιστοποιείται, παίρνει δηλαδή την ελάχιστη τιμή της, έτσι. Και ποια είναι αυτή η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει, ποια είναι δηλαδή η F minimum, θα τη βρούμε άμα πάμε στον τύπο της F του χ και όπου χ βάλουμε αυτό που βρήκαμε, το 1 δια ε. Για πάμε στον τύπο της F του χ, χ επί ελέν χ, όπου χ βάζουμε το 1 δια ε, άρα είναι 1 δια ε επί ελέν του 1 δια ε. Δηλαδή πόσο? 1 δια ε επί. Το 1 δια ε, που είναι στην ουσία το 1 δια ε στην πρώτη, από ιδιότητα δυνάμεων δεν γράφεται ε στη μείον 1. Οπότε τι έχουμε εδώ? Ελέν του ε εις την κάτι. Ελέν του ε εις την κάτι έχουμε πει ότι γράφεται σκέτο κάτι. Δηλαδή σκέτο μείον 1. Οπότε είναι μείον 1 δια ε. Είναι η ελάχιστη τιμή που μπορεί να πάρει η συνάντηση F και την παίρνει αν στη θέση του χ βάλουμε το 1 δια ε.